Από τον Απρίλιο του 2012 μέχρι και σήμερα, το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Τρικαίων έχει εξυπηρετήσει περίπου 350 οικογένειες, οι οποίες επιλέχθηκαν μετά από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από κοινωνικούς επιστήμονες με αυστηρά κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια. Στόχος ήταν και παραμένει η παροχή ειδών πρώτης ανάγκης στους συνανθρώπους μας, που δεν διαθέτουν την αγοραστική δύναμη και διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Το κοινωνικό παντοπολείο στηρίζει τη λειτουργία του σε εθελοντικές προσφορές που πραγματοποιούνται από μη κυβερνητικές οργανώσεις, τοπικές βιομηχανίες, επιχειρήσεις και καταστήματα, από φιλανθρωπικά σωματεία και φορείς του Δήμου, από απλούς αλλά ευαισθητοποιημένους συμπολίτες με κοινό στόχο την προσφορά στους συνάνθρωπους που έχει ανάγκη. Έτσι, οι νέες αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από σήμερα Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή 21 Ιουνίου στο γραφείο 231 της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέρημνας και Υγείας του Δήμου Τρικαίων. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερόμενων να ενταχθούν στη βοήθεια του κοινωνικού παντοπολείου για το επόμενο τετράμινο. Οι αιτήσεις θα γίνονται από σήμερα 10 Ιουνίου μέχρι τις 21 Ιουνίου για 2 εβδομάδες. Αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται 83 οικογένειες. Σε πρώτη εκτίμηση δεν θα είναι ωφελούμενοι αυτοί που ήδη είναι οι ωφελούμενοι αυτού του τετραμήνου, ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων. Προσπάθεια γίνεται να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Η χορήγηση των τροφίμων γίνεται 2 φορές το μήνα σε ημερομηνίες οι οποίες κοινοποιούνται. Ξανά ευχαριστώ τους συμπολίτες, τόσο απλούς συνανθρώπους συμπολίτες μας, ιδιώτες, όσο επιχειρηματίες, παραγωγούς της λαϊκής αγοράς, οι οποίοι συνδράμουν συνεχώς τις ανάγκες μας όσον αφορά τον εφοδιασμό του κοινωνικού παντοπολείου.